πλευρά μου θέλω να καλωσορίσω όχι μόνο τις τρεις νεοφώτιστες ομάδες που μόλις τώρα είδαμε, αλλά και όλες τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη σημερινή κλήρωση και να ευχηθώ εκ των προτέρων καλή επιτυχία σε όλους. Στο αμοιβώς διαδικαστικό κομμάτι της σημερινής κλήρωσης και θα εξηγήσουμε λιγάκι τι συμβαίνει με τις ομάδες που εντάσσονται στην σημερινή κλήρωση. Αλφαβητικά οι ομάδες αναγράφονται στον πίνακα που βλέπετε, είναι η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος, ο Εργοτέλης Διεθνής Ένωσης, η Κέρκυρα, ο Ολυμπιακός, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο Πανετολικός, ο Πανιώνιος, ο ΠΑΟΚ, ο Παζιάννα και η Σκόντα Ξάνθη. Βλέπετε, υπάρχουν και θα δείτε και στη διάρκεια της κλήρωσης δύο μπαλάκια, ομάδα Α και ομάδα Β. Είναι αναπόφευκτο στην παρούσα φάση που βρίσκεται σήμερα το ποδόσφαιρο να αφήσουμε αυτό το κενό. Εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις, δεν μπορεί κανείς να προδικάσει ποιο θα είναι το μέλλον αυτών. Οπότε εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε από τη μία να προχωρήσουμε εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου η οποία ξεκινάει σε τρεις εβδομάδες, αλλά από την άλλη να αφήσουμε κενά αυτά τα δύο μπαλάκια. Η ακριβής αντικατάσταση ή μάλλον συμπλήρωση αυτού του πίνακα θα γίνει όταν έχουμε πλέον τις αποφάσεις που μας επιτρέπουν να τις εφαρμόσουμε και να ονοματίσουμε τις δύο αυτές ομάδες με συγκεκριμένη διαδικασία για το ποια θα είναι η ομάδα Α και η ομάδα Β. Αυτό όσον αφορά τις 16 ομάδες που βλέπετε εδώ πέρα τοποθετημένες ενώπιόν σας. Η τοποθέτηση αυτή λοιπόν των ομάδων μας οδηγεί στο πρώτο θέμα που είναι το θέμα των κλειδαρίθμων. Έχουμε εδώ πέρα ένα δοχείο με 7 ομάδες, είναι οι ομάδες που θα πάρουν ειδικό κλειδαρίθμο, και ένα δοχείο με 9 ομάδες, είναι οι ομάδες που δεν θα πάρουν κλειδαρίθμο. Σύμφωνα και με σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά είναι τα νούμερα και αυτοί είναι οι κλειδάρι που θα δοθούν σε συγκεκριμένες ομάδες. Όπως κατά το παρελθόν, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα πάρουν έναν ειδικό κλειδάριθμο, καθότι χρησιμοποιούν την ίδια κοινή έδρα του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πάρουν ειδικό κλειδάριθμο, καθότι είναι οι δύο πόλεις που εκπροσωπούν τη Θεσσαλονίκη και για λόγους τάξης ασφάλειας έχει ζητηθεί από την ελληνική αστυνομία να μην συμπίπτουν οι αγώνες τους το ίδιο Σαββατοκύριακο. Αντίστοιχα, με τον Εργοτέλη και τον Όφη, όπως κατά το παρελθόν, τον Όφη και ο Εργοτέλης ήταν και οι δύο στους κόλπους της Super League, υπήρχε πάντοτε ο αντίστοιχος κλειδάριθμος λόγω της εντοπιότητας. Και υπάρχει και ένας ειδικός κλειδάριθμος για τον Ολυμπιακό, όπως κάναμε ακριβώς και πέρυσι, με σκοπό και στόχο να αποφευχθούν οι αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης κατά τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Θα εξελίσσεται σιγά σιγά η διαδικασία, θα δοθούν οι κλειδάριθμοι, θα δοθούν οι αντίστοιχοι αριθμοί και σιγά σιγά θα εξελίσσεται ενώπιόν σας η κλήρωση όχι μόνο της πρώτης αγωνιστικής αλλά και του σύνολου του πρωταθλήματος.